ήταν μια προσπάθεια που έγινε από δύο φορείς, και από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για αξιοποίηση ενός δυναμικού και ανθρώπινου δυναμικού αλλά και υποδομών που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και μένουν αναξιοποιητές, γιατί δεν υπάρχει συνέργεια και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους διαφορετικούς χώρους. Αλλά δεν έχουμε τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε και πρέπει να το πολεμήσουμε πραγματικά, γιατί έχουμε σε στρατόπεδα τόση συμπυκνωμένη γνώση που θα μπορούσε να είναι πολλαπλά ωφέλιμη. Και όταν χάνεται, κόβεται το νήμα, και αυτό στη χώρα μας δεν πρέπει να συμβεί. Γιατί η κρίση είναι αυτό το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη απειλή που δημιουργεί. Να κοπεί το νήμα μιας τέτοιας μεγάλης τεχνογνωσίας. Και οι σπουδαστές πλέον οι δικοί μας, στις ειδικότητες τις μηχανολογικές, καθαρά μηχανολογικές, μπορούν και έρχονται και σπουδάζουν, κάνουν τα εργαστηριά τους μέσα στο ΚΕΤΟ. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι στα πλαίσια της εξωστρέφειας που έχει το δημόσιο ΙΕΠ. Γιατί πάμε και σε άλλα εργαστήρια και στα νοσοκομεία, όπως είπε η κυρία Υπουργός, το κάνουμε χρόνια αυτό. Αλλά θέλαμε λίγο να επεκταθούμε στην κοινωνία και να αγκαλιάσουμε την κοινωνία, χρησιμοποιώντας και το στρατόπεδο αυτό, το οποίο είναι ένα σύμβολο για την Πάτρα. Εδώ γίνεται η ηλεκτροτεχνία. Υπάρχουν αντιστάσεις, τις οποίες θα τις δώσουμε στους μαθητές επάνω. Θα μπορέσουμε να πάμε λίγο στο πάνελ να τις συνδέσουμε, να τους δώσουμε ρεύμα από αυτό εδώ το φωτοδικό και θα πάμε τις μετρήσεις και να δούμε πώς είναι αυτή εδώ η αντίσταση, πώς συμπεριφέρεται, αν είναι ικανοποιητική να μπει σε αυτό εδώ το πλαίσιο ή κάπου αλλού, ανάλογα με την ισχύ της, για να καταλαβαίνει το τι γίνεται. Εδώ θα έχουμε να κάνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Και να διαβάσουμε καλοκαιρινή. Αυτό το εργαστικό δεν υπήρχε. Στήθηκε τώρα και θα το βρουν μπροστά του και οι στρατιωτικοί που θα εκπαιδεύονται. Αλλά δεν έχουμε τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε και πρέπει να το πολεμήσουμε πραγματικά, γιατί έχουμε σε στρατόπεδα τόση συμπυκνωμένη γνώση που θα μπορούσε να είναι πολλαπλά ωφέλιμη. Και όταν χάνεται, κόβεται το νήμα, και αυτό στη χώρα μας δεν πρέπει να συμβεί. Γιατί η κρίση είναι αυτό το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη απειλή που δημιουργεί. Να κοπεί το νήμα μιας τέτοιας μεγάλης τεχνογνωσίας. Αυτό είναι Mercedes όχημα, ειδικό όχημα του στρατού 240 λέγεται, και είναι όχημα παγωθόρο. Παίρνει ένα ειδικό όπλο απάνω και το χρησιμοποιούμε για ειδικές καταστάσεις. Μάλιστα. Είναι λάθος τετρακισμένο. Αυτό είναι το κύριο όχημα του ειδικού στρατού. Ναι, ειδικής κατασκευής. Εγώ μπήκε στο 88, αν δεν κάνω λάθος, στη λειτουργία. Βέβαια εδώ το βλέπεις κάτι. Είναι λίγο, ναι. Κάτω από την άδεια της Mercedes. Α, μπράβο. Όλα στην Ελβό. Γύρω στα 4.500 κομμάτια για αγοράσει ο Δημοσιογραφός. Αυτό και το μεγαλύτερο γενικής κρίσεως. Άλλος τύπος δεν το έχουμε εδώ πέρα, δεν χρειάζεται και δεν κλειδίζει στην Ελλάδα. Το έχουμε. Και εδώ εξασκούμε. Όχι, για το διασκούμε. Ναι. Και στο όχημα αυτό, αλλά έχουμε κάποια. Φέρανε εδώ και εκπαιδευτές εδώ πέρα. Με τη βοήθεια του βρήκαμε όχημα. Για να κάνουν και τα νέα τεχνολογία. Όχι, σε βενζινοκίνητο. Όχι, υπάρχουν δύο οχήματα που τα έχουν πια. Ο Ford και το δίπλα και το Mercedes. Φέρντο, είναι πολύ πιο μπροστά. Αυτά τα εξειδικευμένα που βλέπει ο κόσμος, ίσως δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να σημαίνει. Κύριε Σανιά, έτσι μια πέρα. Είναι θωρακισμένο όχημα χαραγής κατασκευής και το χρησιμοποιούμε τώρα για ειδικές αποστολές. Κυρίως είχαν επανδοθεί μονάδες, είχαν συνεχωθεί μονάδες και ήταν οι ειδικές αποστολές όσο που απαιτήσαν και τα λοιπά. Έχουν μεταφερθεί τώρα όλα πίσω και είναι αξιοποιούνται από τον φορέα στα νησιά. Είναι αμφίβιο το αυτοκίνητο. Και θα το κάνουμε.